Μία ερώτηση που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά έθεσε κατά την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, ο οποίος, όπως τόνισε ακούγοντας τις δηλώσεις του κυρίου Γάτσιου μετά την απομάκρυνσή του από την διοίκηση της Δημοτικής Αρχής που αφορούσαν στη μη δημοκρατικότητα στο Δήμο Σερών και περί μιας μικρής ολιγομελούς ομάδας η οποία διοικεί το Δήμο, απευθυνόμενο στην Δήμαρχο, την ρώτησε εάν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Είναι το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την ανάκληση του ορισμού του κυρίου Γάτσιου ως αντιδημάρχου έργου. Εδώ είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο και βλέπαμε τον κύριο Γάτσιο ως δίπλα στην κυρία Δήμαρχο αυτούς τους 10 μήνες και με δεδομένη την πολιτικά, θα έλεγα, ηγετική παρουσία την οποία είχε και θέση τόσο στο συνδυασμό των εντός προεκλογικά όσο και στην παράταξη αυτή, κάτι που αποτυπώθηκε με το διορισμό του σε ένα, να μην πω στο πιο σημαντικό πόστο που είναι αυτό το έργο, να πω στον αντιδημάρχο. Σε δημόσιες τοποθετήσεις του λοιπόν ο κύριος Γάτσιος και παίζει ρόλο αυτό, δεν το λέει κάποιος τυχαίος δημότης των Σερών, έθεσε κάποια ερωτήματα τα οποία θα θέσω εγώ με τη σειρά μου προς εσάς και προς τους αντιδημάρχους και λοιπούς δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης. Όντως, κυρία Δήμαρχε, υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας στη λειτουργία του Δήμου, στη λειτουργία της διοίκησης του Δήμου, υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Όντως, κυβερνά το Δήμο μια ολιγομελής ομάδα. Και ποια θεωρείτε ότι είναι αυτή που εννοεί ο κύριος Γάτσιος ως ολιγομελής ομάδα? Και προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους, το τελευταίο, υπάρχουν yes men μέσα στη διοίκηση του Δήμου, οι οποίοι αποδέχονται αυτή την κατάσταση που έχει περιγραφεί από τον κύριο Γάτσιο? Είναι σημαντικά, είναι πολιτικό το θέμα, δεν είναι ούτε παρασκηνιακό ούτε κάτι άλλο, γιατί είναι το πρώτο δημοτικό συμβούλιο το οποίο είναι μετά την αποκομπή. Έχει προεκτάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου και έχουν και αποτέλεσμα στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου, πέρα από όλα τα οποία συζητούμε τα διαδικαστικά. Η Δήμαρχος δεν απέφυγε την απάντηση, θεώρησε όμως πιο σκόπιμο, απευθυνόμενη στον κύριο Χαλκιόπουλο, να του δηλώσει πως καλό θα ήταν οι απαντήσεις για το τι είπε και τι εννοούσε να δοθούν από τον ίδιο τον κύριο Γάτσιο. Από πλευράς της πάντως ξεκαθάρισε πως τον Δήμο δεν τον διοικεί μια ολιγομελής ομάδα και σαφώς υπάρχει δημοκρατία. Εννοούσε ο κύριο Γάτσιο, θα ρωτήσετε τον κύριο Γάτσιο. Δεν μπορώ να σα πω εγώ τι εννοούσε ο κύριο Γάτσιο στις δηλώσεις του. Μπορείτε να το ρωτήσετε και να σας απαντήσει. Είτε δημοσίως, είτε κατευθείαν. Έτσι κι αλλιώς, ο ίδιος επέλεξε να πει κάποια πράγματα, νομίζω μπορείτε να το ρωτήσετε τι εννοεί. Όσον αφορά την ερώτηση που κάνετε σε μένα, προφανώς και δεν δέχομαι όλες αυτές τις μορφές, το είπα και δημοσίως, φυσικά και δεν υπάρχει ούτε θέμα δημοκρατικότητας, ούτε θέμα διαχείρισης, ούτε θέμα γεσμένου, ούτε θέμα πλειστής ομάδας. Ο Δήμος Σερών είναι ένας Δήμος, ο οποίος είναι ένα τεράστιο οικοδόμημα με κορυφή σε πυραμίδα που η Δημοτική Αρχή επιτελεί δύο ρόλους, έναν διοικητικό και έναν πολιτικό. Στο διοικητικό ρόλο επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος. Νομίζω ότι είστε νομικός, υπήρξατε μέλος της Δημοτικής Αρχής και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εκ των νόμων ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Δημάρχου και ποιες αρμοδιότητες μπορεί να εκχωρεί και τι δικαιώματα του δίνει ο νόμος στο να εκχωρεί και να παίρνει αρμοδιότητες. Επομένως, προφανώς και τίποτα από όλα αυτά, αν ρωτάτε εμένα, φυσικά δεν ισχύει, αλλά για το τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Γάτσιος, μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο και να σας απαντήσει. Ευχαριστώ. Δεν έχετε κάποια αίσθηση, δεν έχετε κάποια αίσθηση γι' αυτό, δηλαδή. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν κατάλαβα το ρόλο. Τη συζήτηση έκλεισε ο Σάκης Γάτσιος, που με μόνο λίγες λέξεις έστειλε το μήνυμά του εκεί που έπρεπε και δεν χωρούσε καμία συζήτηση επί τούτου από κανέναν. Δεν κατάλαβα τώρα το ερώτημα. Ποιο νόημα έχει κυρίου Καθιόπουλου εναντί της Δημάρχης, τίποτα, αλλά εγώ αυτό που μπορώ να πω, ό,τι είπα το υπερασπίζω. Τίποτα. Και το ισχυρίζομαι.